Χαίρετε αγαπημένοι μου χριστιανοί, καλώς ορίσατε στο πρόγραμμά μας. God bless you. Welcome to our program. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια και χρόνια ο άνθρωπος ήταν σκλαβωμένος στην αμαρτία. Χρόνια και χρόνια περιπλανιόταν στην εξορία του Αδάμ. Χρόνια και χρόνια ο άνθρωπος είχε καμπουριάσει από το βάρος της αμαρτίας και ήθελε να αποτινάξει αυτόν τον ζυγό της αμαρτίας. Αλλά δεν μπορούσε. Δεν είχε τη δύναμη να το κάνει μόνος του. Και ο πολυεύσπλαχνος Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο όπως και όλον τον κόσμο δεν ήθελε να βλέπει το πλάσμα του να τιμωρείται περισσότερο, παρόλο ότι είχε παρακούσει και είχε παραβεί τις εντολές του. Και γι' αυτό έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και μήνυσε στην Παρθένο Μαρία ότι θα γεννήσει Υιόν εκ Πνεύματος Αγίου. Και αυτός ο Υιός θα ήταν ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο πραγματικός Μεσσίας, ο μόνος λυτρωτής και σωτήρας του κόσμου, ο ίδιος ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε το μήνυμα στην Παρθένο Μαρία και συνελήφθη ο Υιός του Θεού εκ Πνεύματος Αγίου και γεννήθηκε
και δίδαξε την αλήθεια και θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό και πέθανε και κατέβηκε στον Άδη και νίκησε τον θάνατο και αναστήθηκε και ανέβηκε στους ουρανούς για να φέρει μαζί του την ανθρώπινη φύση και να κάνει δυνατή την επιστροφή του ανθρώπου στον παράδεισο από όπου εξεδιώχθη. Χρόνια και χρόνια η πατρίδα μας η Ελλάδα και οι Έλληνες αλλά και οι χριστιανοί γενικά υπέφεραν κάτω από το πέλμα του κατακτητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Τούρκων. «Μάνα, σου λέγω, δεν μπορώ τον Τούρκο να δουλεύω. Δεν μπορώ, δεν δύναμε, εμάλιασε η καρδιά μου. Θα πάρω τον τουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης». Έτσι σκεφτόταν και έτσι προσπαθούσαν οι σκλάβοι Έλληνες να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Και πολλές φορές επιχείρησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όμως, στο τέλος, η Παναγία έκανε την προσευχή, το προσευχή της. Τέτοιαν ημέρα διάλεξε η σπλαχνική Μαρία να υπεί στον Κύριο του Παντός που τα ψυχα εμψυχώνει. «Κοίτα στη γη τους χριστιανούς που μάπερη λατρεία εμέ γιορτάζουν σήμερα πόση σκλαβιά πλακώνει». Και άκουσε ο μεγαλοδύναμος την προσευχή της Παναγίας Μάνας και ενεψύχωσε τα παλικάρια και των παλαιών πατρών Γερμανό και ξεσηκώθηκαν και ορκίστηκαν να πολεμήσουν και να θυσιάσουν τις ζωές τους για του Χριστού την πίστη την Αγία, για της πατρίδας την ελευθερία, για της οικογένειας την τιμή. Ξεσηκώθηκαν στις 25 Μαρτίου του 1821 και με πολλές θυσίες και με πολλά προβλήματα και με βοήθεια άλλων ανθρώπων απ' έξω κατάφεραν να σπάσουν τον τουρκικό ζυγό και να ελευθερώσουν τμήμα της πατρίδας μας της Ελλάδας. Όμως, αγαπημένοι μου χριστιανοί, η σημερινή Ελλάδα όπως την ξέρουμε δεν ελευθερώθηκε το 1821. Πήρε πολλά χρόνια και τότε ελευθερώθηκε. Και ξέρετε ότι ο Ερντογκάν μιλάει για σύνορα της καρδιάς του, αλλά και για μας τα σύνορα της καρδιάς μας δεν είναι αυτά και το ξέρει ο κύριος Ερντογκάν πολύ καλά. Εμείς όμως που ζούμε στον Καναδά έχουμε μία υποχρέωση, τη μεγαλύτερη υποχρέωση, να ζούμε σαν πραγματικοί Έλληνες και σαν πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να έχουμε μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας την πατρίδα μας την Ελλάδα και την Ορθόδοξη πίστη μας και να μεγαλώνουμε έτσι τα παιδιά μας. Σήμερα γιορτάσαμε και γιορτάζουμε την εθνική μας παλιγκινησία, τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας με θείες λειτουργίες, με ιερές ακολουθίες, με παρελάσεις, με χορούς, με γιορτές και πανηγύρια. Το βασικότερο όμως απ' όλα είναι μέσα στην ψυχή μας να είναι ριζωμένη η ορθόδοξη πίστη μας και η αγάπη μας προς την πατρίδα μας την Ελλάδα. Έτσι να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε την εθνική μας παλιγκινησία, έτσι να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, έτσι να συνεχίσουμε να διδάσκουμε τα παιδιά μας την ορθόδοξη πίστη μας και την αγάπη μας προς τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Παναγία μας, σε ευχαριστούμε που έφερες στον κόσμο τον μονογενή Υιό του Θεού, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Ευχαριστούμε, Πανάγαθε Θεέ, που
σκέφτηκες να μας δώσεις μια ευκαιρία δεύτερη και να μπορούμε να επιστρέψουμε στον Παράδεισο. Σε ευχαριστούμε επίσης γιατί μας βοήθησες και αποτινάξαμε τον Τούρκικο ζυγό. Σε παρακαλούμε Κύριε, βοήθησέ μας να μείνουμε ορθόδοξοι στην ψυχή και να έχουμε μέσα μας πάντοτε τα ελληνοχριστιανικά μας ιδεώδη, ώστε να προχωρούμε στο δρόμο της μετανοίας για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε, Τρισάγιε, Τριαδικέ Θεέ. Freedom of Greece and freedom as we know it, but we celebrate this week our freedom from the sin as well. When Adam and Eve disobeyed God, they were ousted from paradise and they were enslaved by their sin. For years, for centuries, for millenniums, they were suffering under the sin. And they could not get rid of it. God the Father, who created man and all the world out of love, again, out of love, he thought that he should give us a second chance. And that is why he decided to send his only begotten Son, Jesus Christ, who was born from the Holy Spirit and the Virgin Mary. And on the 25th of March, God sent his angel Gabriel to announce it to the Virgin Mary in Nazareth. And Christ was conceived of the Holy Spirit, and he was born, and he taught the truth. And you know that the truth liberates. Not only he did that, but he sacrificed himself on the cross. He died on the cross. He descended into Hades
and he destroyed the power of death. And he was resurrected. And he ascended into heaven, bearing on his shoulders the human nature, so that he would make it possible for each and every one of us to be resurrected and to return to paradise as we were before. You know that when Adam and Eve was in paradise, they were promenaded with God himself in the afternoon, as the Bible says. In the afterlife, when we will be back in paradise, we will be able to do the same thing with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Mother, and all the saints and the angels of heaven. As the human race was enslaved by sin, the Greek race and the Christians were enslaved by the Turks in 1453. For centuries, they were enslaved and they suffered so much. In those years, there were no human rights respected, and the slaves were suffering a lot. The Greeks and the Christians many times tried to go against the Ottoman Empire, and they were not able to succeed. However, on the 25th of March, 1821, they took an oath, and they said, "Enough is enough. It is better to have 1 hour's free life than to be 40 years enslaved." And they took an oath, and they said that we are going to fight for the holy faith in Christ, for the liberation of our fatherland, and for the honor of the family. And they did it. And with the help of God, and indeed some of the other powers, they were able to succeed. And the first part of Greece was liberated. The rest of it is history. But we are living in Canada, this wonderful country, where we have freedom 100%, when we have democracy, and so many other wonderful things. And we are celebrating last week and this week the liberation of Greece, our freedom, and at the same time, our freedom from the sin. I want you to remember these things. If we really want to be free, we've got to, with our own freedom and our own will, to believe in the one and true God, Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinitarian God, who is the only one true God. And this faith, we must have it in our hearts and in our souls, and we must implant it in our children and the people around us. Secondly, we must always keep the love for freedom and the love for our fatherland, Greece, and for Canada, and every country that respects freedom and democracy. This is the way to celebrate, and I ask all of you to continue the celebrations this week. But always
Keep in mind those two things. Remain Orthodox in your faith and remain loving the fatherland, Greece, Canada, freedom and democracy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father in heaven, we thank you that you gave us a second opportunity to repent and return to paradise. We thank you that you helped us to liberate ourselves from the Turks, not only us, but all the Christians in the Balkans. We thank you for sending your only begotten Son to save us. And we ask that you strengthen us so that we will continue in our faith and in our love for freedom and democracy. Thank you, Holy God, Father, Son, and Holy Spirit. Διακόσες φόρμες οι γιατρούς και νοσοκόμους στείλαμε στις Ιερές Μητροπόλεις Ρόδου, Πρεβέζης και Άρτης για να διανεμηθούν στα νοσοκομεία. 200 uniforms for doctors and nurses. We sent to the metropolises of Rhodes, Preveza and Greece to be given to the hospitals. Στην Ιερά Μητρόπολη Κορέας στέλνουμε 12.000 δολάρια το χρόνο για την ιεραποστολή μας εκεί. To the Metropolis of Korea, we sent $12,000 yearly for our mission there. Το ποσό των χρημάτων που χρειάζεται για τον αξονικό τομογράφο σχεδόν συμπληρώθηκε. Πολύ λίγα χρήματα ακόμη μας λείπουν. Έγραψα στο νοσοκομείο και εκείνοι θα παραγγείλουν το μηχάνημα και η Ιερά μας Μητρόπολη θα το πληρώσει. For the TC scan for the St. Savas Hospital in Greece, we almost got all the money. It's a little bit that we need more. And I have written to the hospital there, and they are going to order the TC scanner, and our metropolis will pay it. Για τον Πανάγιο Τάφο κάνουμε έρανο και δεν έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρήματα, ελπίζω όμως ότι θα ανταποκριθούν όλοι οι ιερείς
και όλες οι κοινότητές μας. We have started a fundraising for the Holy Sepulchre in Jerusalem. We have not collected enough money, but I am sure that the communities and the Reverend Fathers will look after it. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κύριος Κουίκ, επισκέπτεται τον Καναδά αυτές τις ημέρες, στην Οτάβα, στο Τρόντο, στο Βανκούβερ και στο Μοντρεάλ. Ήλθε και επισκέφθηκε και την Ιερά μας Μητρόπολη και ήμουν μαζί του πολλές φορές και στο Τρόντο και στο Μοντρεάλ. The Deputy Minister of External Affairs of Greece, Mr. Quick, is visiting Canada and he visited Ottawa, Toronto, Vancouver and Montreal. He visited our metropolis as well and I was with him many times. Την Toronto εσάν υμνιστή μνήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθεί Καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συμπαρθένε βόμεν Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας και την ερχομένη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. May God be with you and next Sunday again together.